Σήμερα από τη σελίδα 484 είναι από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο Θήτα, 9 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, σελίς 484. Θήτα 1. Εν δε το 12ο μηνή, ούτως είναι ο μην Αδάρ, τη 13η μέρα του αυτού, όταν το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού ή το πλησίο να εκτελεστεί εν τη ημέρα καθήν οι εχθροί των Ιουδαίων ήλπιζον να κατακρατήσω συν αυτών, αν και τράπιστο εναντίον διότι οι Ιουδαίοι κατεκράτησαν των μισούντων αυτούς. Συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν τες πόλεις αυτών, κατασπάσαστα σε επαρχίας του βασιλέως Ασουήρου, δια να επιβάλλουν συγχύραν επί του ζητούντας το κακόν αυτών και ουδείς ειδυνήθη να αντισταθεί σε αυτούς, διότι ο φόβος αυτών επέπεσεν επί πάντα στους λαούς. Και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών και οι σατράπε και οι διοικητέ και οι οικονόμοι του βασιλέως ευοήθουν τους Ιουδαίους, διότι ο φόβος του Μαραδοχαίου επέπεσεν επ' αυτούς, επειδή ο Μαραδοχαίος ή το μέγας εν το οίκο του βασιλέως, και η φήμη αυτού διεδόθη εις πάσαστας επαρχίας, διότι ο Μαραδοχαίος προέβαινε μεγαλυνόμενος. Και επάταξαν οι Ιουδαίοι πάντα στους εχθρούς αυτών με πάταγμα ροφέας και σφαγήν όλ και έλωθρον και έκαμον τους μισούντας αυτούς όπως ήθελον. Και ενσούσι στη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας. Και τον Φαρσάν Δαθά και τον Δαλφών και τον Ασπαθά και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά και τον Φαρμαστά και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊεσεσδά και τους 10 Ιούς του Αμάν, Ιού του Αμεδαθά, του Ιού του εχθρού των Ιουδαίων εφώνευσαν. Επιλάφυρον όμως δεν έβαλαν την χείρα αυτών. Και εν τη μέρα εκείνη ο αριθμός των φωνευθέντων εν σούση τη βασιλευούση εφέρθη ενώπιον του βασιλέως. Κι είπον βασιλεύς προς την Αστήρ τη βασίλισσα εν σούση τη βασιλευούση εφώνευσαν οι Ιουδαίοι και απόλεσαν 500 άνδρας και τους 10 Ιούς του Αμάν εν τες λοιπές επαρχίες του βασιλέως τι έκαμον και τώρα τι το ζήτημά σου και θέλει δοθεί εισέ και τι η αίτησή σου και θέλει γίνει. Και είπε η Αστήρ, αν να αρεστώνεις τον βασιλέα, να δοθεί στους Ιουδαίους τους εν σούση να κάμωση και αύριον κατά την διαταγή της ημέρας ταύτης και τους 10 Ιούς του Αμάν να κρεμάσω στην επιξύλου και προσέταξε ο βασιλεύς να γίνει ούτω και εξεδόθη διαταγή εν σούσης και κρέμασαν τους 10 Ιούς του Αμάν και συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν σούσης και την 14η του μηνός Αδάρ και φώνευσαν 300 άνδρας εν σούσης, επιλάφυρα όμως δεν έβαλαν τη χείρα αυτών. Οι δε άλλοι Ιουδαίοι εν τες επαρχίες των βασιλέως συνήχθησαν και εστάθησαν υπέρ της ζωής αυτών και έλαβαν ανάπαυση από τον εχθρόν αυτών και φώνευσαν εκ των μισούντων αυτούς 75.000. Επιλάφυρα όμως δεν έβαλαν τη χείρα αυτών. Και την 13η του μηνός Αδάρ και την 14η την ημέρα αυτού ανεπάφθησαν και έκαμον ταύτην ημέραν συμποσίου και φροσύνης. Οι δε Ιουδαίοι εν σούσης συνήχθησαν τη 13η αυτού και τη 14η αυτού, τη 15η του αυτού ανεπάφθησαν και έκαμον ταύτην ημέρα συμποσίου και φροσύνης. Δια τούτο, οι Ιουδαίοι χωρικοί κατοικούντες εν της ατυχής της πόλεσιν, έκαμνον τη 14η ημέρα του μηνός Αδάρ, ημέρα εφροσύνης, συμποσίου, ημέρα αγαθήν και απέστωλον μερίδες προς αλλήλους. Αμήν. Το 606 π.Χ. ενώ βασίλευε ο Ιωακήμ στον Ισραήλ, 609 έγινε βασιλιάς, υπετάχθη στον Ναβουχοδονόσορ, το 606 όμως απεστάτησε και ο Ναβουχοδονόσορ έστειλε στρατεύματα και έγινε η πρώτη εχμαλωσία των Ισραηλιτών, του Ιούδα, προς τη Βαβυλώνα. Ο Θεός όμως είχε πει
ότι σε 70 χρόνια, δηλαδή το 536, εγώ θα σας ελευθερώσω και θα σας επαναφέρω στη γη Ισραήλ και θα οικοδομήσετε αφενός μεν καταρχάς τα θεμέλια του ναού, αφετέρου δε τον ίδιον τον ναό. Και όπως είπε ο Θεός, έτσι και έγινε. Και μάλιστα το 606 μεταφέρθηκε από τον Ισραήλ στην εχμαλωσία της Βαβυλώνος και ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Το 536 λοιπόν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο βασιλιάς ο Κύρος που έγινε πλέον βασιλιάς Μίδων και Περσών, αφού κατενίκησαν τους Βαβυλωνίους οι Μίδοι και οι Πέρσες, εξέδωσε διαταγή, όποιος ήθελε εκ των εχμαλώτων και εξορίστων του λαού Ισραήλ να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και μάλιστα προσέφερε ο Κύρος ο βασιλιάς και όλα τα απαραίτητα για να μπορέσουν και να πάνε και να οικοδομήσουν τον ναό. Ήταν ένα μεγάλο θαύμα αυτό, γιατί έγινε ακριβώς στα 70 χρόνια όταν, όπως το είχε πει ο Θεός και μάλιστα το είχε καταλάβει εκείνες τις μέρες και ο Δανιήλ, ο οποίος προσευχήθηκε και δόξασε το Θεό γιατί κατάλαβε ότι έρχεται το τέλος της εξορίας και της εχμαλωσίας. Δεν φύγαν όμως όλοι. Φύγαν 50.000, πολύ λίγοι. Και αυτό, όπως είπαμε, έγινε το 536. Έμειναν αρκετοί, οι οποίοι έπρεπε να μείνουν για να μεταφερθούν το 457 από τον Νεεμία, γιατί το σχέδιο του Θεού και σήμερα το μήνυμα είναι η πρόνοια του Θεού. Η πρόνοια του Θεού, το σχέδιο του Θεού ήταν ο Νεεμίας να οικοδομήσει τα τείχη και τις πύλες της Ιερουσαλήμ το 444, όπου και θα άρχιζε η καταμέτρηση του ερχομού του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού το 33 μετά Χριστό να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Φοβερή πρόνοια του Θεού. Όμως ο διάβολος το λαό του Θεού τον μισεί και θέλει την καταστροφή του. Έτσι λοιπόν εκεί, επί βασιλείας Ξέρξου του Ασσουήρου, το 535 δηλαδή μετά τον Κύρο, υπήρχε ένας ορκισμένος εχθρός των Ισραηλιτών, Αμαλικίτης, ο Αμάν, ο οποίος και είχε προγραμματιστεί από το διάβολο να καταστρέψει το λαό Ισραήλ. Παντελώς. Γιατί? Για να μην οικοδομηθούν τα τείχη και για να μην οικοδομηθούν οι πύλες του Ισραήλ. Φοβερό, αδερφοί, το ορολόγιο πρόγραμμα του Θεού στη ζωή του λαού του Θεού, αλλά και στη ζωή του καθενός από μας. Και έπρεπε τώρα να βρεθεί ένα σχέδιο για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ από τα σχέδια του διαβόλου μέσα από τον Αμάν, τον Αμαλικίτη. Και ο Θεός ήγηρε έναν άντρα. Και φτάνει ένας άνθρωπος, ψάχνει λέει ο Κύριος, να βρει έναν άνθρωπο να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητάει να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού που για μας είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και να εξητάει την αλήθεια που ο Θεός θα το αποκαλύπτει που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτόν θα τη χρησιμοποιήσει για τη δόξα του και για το σχέδιό του. Και βρήκε τον Μαραδοχαίο.
έναν άνθρωπο πιστό, ιδιαιτέρως πιστό, που εξητούσε τη δικαιοσύνη του Θεού και την αλήθεια του Θεού. Και ο Θεός άρχισε να ενεργεί. Έκανε βασίλισσα την ανιψιά του, την Εστήρ, με έναν τρόπο θαυμαστό που δεν θα τον περιγράψω τώρα γιατί το ξέρουμε. Και κάποια στιγμή, ο Μαρδοχαίος που εκάθιτος στην βασιλική πύλη, διέκρινε δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, το Βιχθάν και το Θερές, εκ των φυλατώντων την είσοδον που οργίστησαν και εξεζήτησαν να επιβάλλουν χείρα επί το βασιλεία των Ασσουήρη. Και θα το σκότωναν. Και ο Μαρδοχαίος πήγε στην Εστήρ, το είπε, ερεύνησε ο Ασσουήρης, ο Ξέρξης, διευκρίνησε ότι είναι αληθινό και ελευθερώθηκε, δηλαδή δεν θανατώθηκε και θανάτωσε τους συνωμότες. Τώρα όμως μπαίνει το σχέδιο του Θεού σε εφαρμογή και θα αποκαλυφθεί γιατί ο Θεός εξέλεξε το Μαρδοχαίο. Έναν άντρα που εξητούσε τη δικαιοσύνη του Θεού και την αλήθεια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Ασσουήρης είχε υψώσει πολύ τον Αμάν τον Αμαλικίτη κατ' ενέργεια του Σατανά, ο οποίος μάλιστα διέταξε όλοι να τον προσκυνούν. Ο Μαρδοχαίος όμως όχι από υπερηφάνεια, αλλά από υπακοή στο Λόγο του Θεού, αρνήθηκε να τον προσκυνήσει. Γιατί ο Λόγος του Θεού έλεγε, «Κύριον το Θεό σου θέλεις λατρεύσει και Αυτόν μόνον θέλεις προσκυνήσει». Όταν πληροφόρησαν τον Αμάν ότι υπάρχει ένας Ισραηλίτης που δεν σε προσκυνάει, τότε αμέσως δημιούργησε το σχέδιο, γιατί ήταν μικρό να θανατώσει το Μαρδοχαίο, να θανατώσει όλους τους Ισραηλίτες. Δηλαδή, είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, ο διάβολος θέλει να καταστρέψει όλη την Εκκλησία, σε όλο το πρόσωπο της γης. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η Εκκλησία είναι οίκος Θεού ζώντος και την προστατεύει ο παντοδύναμος Θεός. Και αγαθή πρόνοια έχει για την Εκκλησία, αλλά και τα παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν, κατάφερε ο Αμάν να πείσει τον Ασσουήρη και στείλανε γράμματα με σφραγίδα του βασιλιά που δεν αλλοιούται, λέγοντα τα γράμματα, «Να φανίσωση και να φωνεύσωση και να εξολοθρεύσωση όλους τους Ιουδαίους, νέους και γέρους και νήπια και γυναίκας, εν μια ημέρα, τη 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μηνός ο μην Αδάρ». Και αυτό έγινε τον πρώτο μήνα. Προγραμματίσαν λοιπόν την απόλυτη καταστροφή το 10ο μήνα. Τώρα, ο δε Αμάν όσο πήγαινε και υψωνότανε στα μάτια του Ξέρξη του Ασσουήρου. Νούμερο 2 είχε γίνει. Κανένας δεν μπορούσε να τα βάλει με αυτόν. Έτσι λοιπόν με την απόλυτη εξουσία που είχε εκνευρισμένος, καθώς μισούσε σφόδρα το Μαρδοχαίο, πήρε απόφαση, έστησε και μία κρεμάλα να τον κρεμάσει την επόμενη μέρα. Φοβερό. Την επόμενη μέρα πήρε απόφαση να τον κρεμάσει. Έλα όμως που ο Θεός έχει αγαθή πρόνοια, μπορεί ό,τι θέλουν να λένε οι άνθρωποι, εκείνο που έχει σημασία είναι η αγαθή πρόνοια του Θεού. Εκείνο το βράδυ, ο βασιλιάς, ο Ασσουήρης, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Είχε φύγει ο ύπνος και προσέταξε να φέρουν το βιβλίο των χρονικών, των υπομνημάτων και τα διαβάζανε ενώπιον του βασιλέως. Και εκεί ακούστηκε, καθώς μελετούσαν, αυτό που είχε κάνει ο Μαρδοχαίος και έσωσε τη ζωή του. Εκείνη την ημέρα, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτή είναι η πρόνοια του Θεού.
Την άλλη μέρα ο Αμάν θα κρέμαγε τον Μαρδοχαίο. Όταν λοιπόν πήγε να πάρει άδεια την επόμενη μέρα από το βασιλιά να κρεμάσει τον Μαρδοχαίο που δεν τον προσκυνούσε, ο βασιλιάς του λέει, για να σε ρωτήσω κάτι. Ποια τιμή και αξιοπρέπεια οφείλουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος φύλαξε τη ζωή του βασιλέως, να τον τιμήσει, πώς πρέπει να τον τιμήσει ο βασιλιάς? Και ο Αμάν θεώρησε ότι γι' αυτόν τα λέει. Και άρχισε να περιγράφει ένδοξο τρόπο πραγματικά τιμής προς τον εαυτό του. Όταν το ολοκλήρωσε, τότε με έκπληξη άκουσε από τα λόγια του βασιλιά, από το στόμα του βασιλιά να λέει: αυτά εσύ θα τα κάνεις στο Μαρδοχαίο. Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπημένοι, την έκπληξη του Αμάν που είχαν σταλεί και τα γράμματα για την καταστροφή όλου του λαού Ισραήλ. Τα είχε γράψει ο ίδιος με τη σφραγίδα του βασιλιά. Και την επόμενη μέρα έγινε ένα πανηγύρι. Τον γύρισε σε όλη την πρωτεύουσα, τιμώντας τον ένδοξα. Ποιον? Το Μαρδοχαίο. Όμως πρέπει να πούμε κιόλας ότι έμαθε ο Μαρδοχαίος την εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς για την καταστροφή του λαού Ισραήλ, ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, γιατί κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει, μόνο ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βοηθός μας και αυτός είναι ο σωτήρας μας και αυτός είναι ο λυτρωτής μας. Και στέλνει και μήνυμα στη βασίλισσα που τον είδε να ταπεινώνεται και να εξευτελίζεται εκ της ταπεινώσεώς του στην πλατεία. Λέει, τι συμβαίνει? Της εξήγησε και λέει, πήγαινε στο βασιλιά και βόηθα. Γι' αυτό σε έκανε ο Θεός βασίλισσα. Κύριε Θεέ μου, γι' αυτό σε έσωσε ο Χριστός, για τη σωτηρία της οικογένειάς σου. Γι' αυτό ο Χριστός ευλογεί την Εκκλησία, για τη δόξα Του. Και γι' αυτό θα ευλογήσει το Μαρδοχαίο, γιατί είναι άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Και μετά την νηστεία τρεις μέρες και τρεις νύχτες της Αστήρ, όλων των δούλων, γυναικών της και του Μαρδοχαίου και των ανθρώπων του Θεού, η Αστήρ πήγε στο βασιλιά και του είπε, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Και λέει, τι χάρη θες να σου κάνω? Θέλει ο άθλιος ο Αμάν να σκοτώσει το λαό μου. Τ' άκουσε ο Ασουήρης και έστειλε γράμματα σε όλους τους άρχοντες των Περσών και των Μίδων να προστατεύσουν το λαό Ισραήλ. Και όταν έμαθε ότι την επόμενη μέρα είχε προγραμματίσει ο Αμάν να κρεμάσει το Μαρδοχαίο, ο Ασουήρης κρέμασε τον Αμάν. Αδελφοί αγαπητοί, είναι τρομερό να ξέρουμε ότι αν εξητούμε τη δικαιοσύνη του Θεού και την αλήθεια του Ευαγγελίου, η πρόνοια του Θεού στη ζωή μας κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Απίστευτα πράγματα κάνει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ένας παντοδύναμος Θεός. Μπορείς να το διανοηθείς. Και όχι μόνο αυτό, από εδώ και πέρα πια θα έρθει και η τέλεια
απελευθέρωση του λαού Ισραήλ των εχμαλώτων στη Βαβυλώνα και τώρα στους Μίδους και στους Πέρσες, ώστε να τους ετοιμάσει την καρδιά ο Θεός όταν προσκαλέσει ο Νεεμίας να πάνε όλοι μαζί και να γίνει το μεγάλο αυτό θαύμα, παρόλες τις αντιδράσεις του διαβόλου και των δούλων του, να οικοδομήσει και τα τείχη της Ιερουσαλήμ, ο λαός Ισραήλ, αυτοί που μετεφέρθησαν εκείνη την εποχή, προσέξτε ημερομηνία, 606 πρώτη εχμαλωσία, 536 η απελευθέρωση, 520 με τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία η οικοδομή του ναού. Εστήρ. Η Εστήρ ήταν το και ο βασιλιάς ο Ασουήρης ήταν το 485-465, 20 χρόνια, 478 η Εστήρ και το 443-44 ο Θεός αποστέλει τον Νεεμία, ώστε το 444 π.Χ. να εκδοθεί το διάταγμα για την οικοδομή των τυχών της Ιερουσαλήμ και να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του ηγουμένου του Ιησού Χριστού. Μα είναι φοβερό το ορολόγιο πρόγραμμα του Θεού στο λαό του Θεού, αλλά και στη ζωή ενός εκάστου εκ των εξητούντων πραγματικά με όλη τους την καρδιά την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού και εξητούντων την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις. Εάν πάρουμε απόφαση στηριζόμενη στη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης πραγματικά να εξητούμε με όλη μας την καρδιά και να πράττουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή υποτασσόμενοι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, όχι στα λόγια των ανθρώπων, όποιος άνθρωπος και να είναι αυτός, στο Λόγο του Θεού και να εξητούμε με όλη μας την καρδιά την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, τότε ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που θα μας ελευθερώσει, η ελευθερία μας θα είναι πλήρης και θα γίνει και θα μεταβληθεί αυτή η ελευθερία μας σε δόξα Θεού στη ζωή μας, εάν ελεύθεροι όντες δουλώνουμε τον εαυτό μας στον Θεό, μη πράττοντας ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει και ό,τι νομίζουμε, αλλά εξητώντας αυτό που αρέσει στο Θεό, αυτό που θέλει ο Θεός, επειδή ζητάμε την αλήθεια και αυτό που εντέλεται ο Θεός, και το αποτέλεσμα θα είναι όχι ευλογία, η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Ξέρεις τι θα πει με τη ζωή σου να δοξάζεται ο Θεός? Ξέρεις τι θα πει στη ζωή σου να δοξάζεται ο Θεός? Ξέρεις τι θα πει ο Θεός να σε χρησιμοποιεί εις δόξαν και έπαινον το ονόματός του, του Αγίου, χαρίζοντάς σου καρπό πολύ, καρπό καλό και ο καρπός σου να μένει? Με προϋποθέσεις θα έλεγα απλές, απλούστατες. Θέλω να πράττω πάντοτε το θέλημα του Θεού και θέλω πάντοτε να μου αποκαλύπτει ο Θεός την αλήθεια Του. Το ζητάς, θα το κάνει ο Θεός. Το θέλεις, θα στο χαρίσει ο Θεός. Είναι βέβαιον, γιατί ο Θεός ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο. Τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουν στη διαπάση της γης και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τελεία ελπίζουσα στον Κύριο και η ψυχή του θέλουσα να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Και σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα αποκαλύψει τη δόξα του και με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα δοξαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Και είδε να μας τόλει μας
ένας-ένας ξεχωριστά και σαν άτομα και σαν οικογένεια, που είναι πολύ σοβαρό, αλλά και σαν Εκκλησία στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.